σε τροχιά εσωκομματικών διαδικασιών που θα ορίσουν τα επόμενα βήματά τους στο μέτωπο των προεδρικών εκλογών του 2023 βρίσκονται Ακέλ και Δίκο. Είναι εμφανές πως οι ηγεσίες των δύο κομμάτων επιθυμούν και συζητούν το ενδεχόμενο συνεργασίας, ωστόσο θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουν τη σύμφωνο γνώμη των συλλογικών τους οργάνων. Στην Εζεκία Παπαϊωάννου, η προσοχή στρέφεται στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σάββατο. Εκεί αναμένεται να συζητηθούν τα πρώτα συμπεράσματα του διαλόγου με τη βάση και ακολούθως θα καθοριστεί το πολιτικό πλαίσιο το οποίο θα αποτελέσει τον οδηγό για τις συζητήσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν αποκλείεται, μας λένε κομματικές πηγές, να πέσουν και μερικά ονόματα στο τραπέζι. Τόσο το Ακέλ όσο και το Δίκο συστήνουν υπομονή όταν ερωτώνται για τα ονόματα που κατά καιρούς γράφτηκαν και συζητούνται ως πιθανή κοινή υποψήφοι των δύο κομμάτων, ενώ υπενθυμίζουν πως καλά-καλά η συνεργασία τους δεν έχει κλειδώσει. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, μιλώντας στον Αλφα, δεν έκρυψε πως το Δίκο δύσκολα μπορεί να συνεργαστεί με τον Δύση. Εξάρτητο δημοκρατικό σειρμό κυβερνά εδώ και 10 χρόνια. Πώς θα πείσει ότι μπορεί να φέρει την αλλαγή με τον οποιοδήποτε υποψήφιο, δεν θα σχολιάσω εγώ ποιος θα είναι υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Το πολιτικό ιδεολογικό συνέδριο του Δίκο θα διεξαχθεί στις 6 Φεβρουαρίου διαδικτυακά και εκεί αναμένεται να υπάρξει κατάληξη στο πολιτικό πλαίσιο που θα καθοδηγήσει τις διεργασίες με προτεραιότητα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άνθρωποι που συμμετέχουν στις συζητήσεις εκτιμούν πως οι εξελίξεις προς το τέλος Φεβρουαρίου θα είναι καταιγιστικές.